θα πρέπει ο άνθρωπος να θεραπεύσει το νου του με την προσευχή, με τα δάκρυα και με την άσκηση που ο Θεός θέλει. Δηλαδή να μην κουράζεται κανείς υπερβολικά στις εργασίες του και μετά καταβάλλεται και δεν μπορεί να κάνει μετάνοιες και δεν μπορεί να κάνει σωματική νηστεία και δεν μπορεί να κάνει λίγη αγρυπνία. Έχει ξεχαστεί αυτό το πράγμα. Κοιμούμεθα πολλές φορές, δεν απευθύνομαι στην αγάπη σας, λέγουν πολλοί, το λέγουν οι άνθρωποι. Κοιμούμεθα όλη τη νύχτα. Μα η νύχτα δεν έγινε για τον ύπνο. Αυτό το άκουσα για πρώτη φορά στο Άγιον Όρος. Η νύχτα έγινε για την προσευχή. Μπορούμε να κοιμηθούμε και άλλες ώρες ή λίγο από τη νύχτα, όχι όμως όλη τη νύχτα. Η νύχτα είναι για την προσευχή και μάλιστα με αυτή την κατάσταση κανείς συγκεντρώνεται έτσι και έτσι περισσότερο, διότι τον βοηθεί η έλλειψη του φυσικού φωτός που φέρνει διάσπαση στις αισθήσεις και φέρνει και μετεωρισμούς. Είμεθα και μόνοι και δεν μπορούμε να υποκριθούμε, να το παίξουμε ψεύδο ευλαβής στα μάτια των άλλων που μας αγαπούν και τέλος πάντων έχουν κάποια καλή εκτίμηση για το πρόσωπο. Έτσι λοιπόν κανείς μονότατος μπορεί να συγκεντρωθεί και να κάνει μια προσευχή και να ευχαριστηθεί για αυτό που έκανε και να λέει «Δόξα στον Θεό, κάτι έγινε και σήμερα, αύριο βλέπουμε». Φτάσαμε λοιπόν στον Άγιο Μωυσή και παραλαμβάνει τον νόμο. Από εκεί και μετά τα πράγματα παίρνουν συγκεκριμένη μορφή γραπτός. Τους λέγει δηλαδή ο Θεός «Με αυτόν τον νόμο θα σας κρίνω. Μέχρι τώρα από Αδάμ έως Μωυσέως θα κριθείτε διασυνειδήσεως. Από εδώ και στη συνέχεια πρώτον διασυνειδήσεως και δεύτερον δια του παλαιού μοσαϊκού νόμου». Εμείς έχουμε και τον Ευαγγελικό τον νόμο, τον τέλειον, το Άγιον Ευαγγέλιον. Εμείς με τρεις τρόπους θα κριθούμε, με τη συνείδηση και με τον παλαιό τον νόμο αλλά και με τον νέο τον νόμο. Ο παλαιός δεν καταργήθηκε, συμπληρώθηκε, τελειοποιήθηκε, δεν καταργήθηκε. Και δεν είναι ο παλιός νόμος των Εβραίων, είναι των Ορθοδόξων. Και αυτό αποδεικνύεται πειραματικά, επιστημονικά και θεολογικά και απευθυνόμεθα σε αυτούς και στους μουσουλμάνους και στους Εβραίους. Δηλαδή, όποιος δεν πιστεύει εις Ιησούν Χριστόν, εσαρκία ελληλιθώτα, διάβολος εστί, αντίχριστος εστί, πλανεμένος εστί και δεν δικαιούται να έχει παλιά διαθήκη. Διότι όλοι οι παλιοί διαθήκη για τον Χριστό μιλεί. Και όταν απορρίπτουν τον Χριστό, δεν υπάρχει λόγος να έχουν παλιά διαθήκη. Για ποιον ομιλεί ο Χριστός? Για κάποιον που θα έρθει αντίχριστο? Έτσι λοιπόν εκ της εμπειρίας διαπιστώνεται και το λέγουν πολλοί εξ αυτών που γίνονται Ορθόδοξοι και βαπτίζονται, ότι ναι, οι Ορθόδοξοι ομιλούν ταπεινά, δεν ομιλούν με εμπάθεια. Ίσως πολλές φορές να είναι αυστηρά τα λόγια, αλλά και οι χειρουργοί όταν μας χειρουργούν είναι αυστηρά τα κριτήρια, αλλά έτσι πρέπει να θεραπευτούμε. Δεν θα μας δώσουν ενέσεις και χαπάκια. Από την εποχή του Μωυσέως και ενδεύθυν μέχρι και του Τιμίου Προδρόμου υπάρχει μία καινούργια περίοδος προσευχής, διότι οι άνθρωποι και δια του νόμου, του γραπτού, του μοσαϊκού προσεύχονται καλύτερα. Και φτάσαμε εις την εποχή του Αγίου εκείνου ανθρώπου του Θεού, του Μίζωνος όλων των προφητών του Τιμίου Προδρόμου. Αυτός από τη μικρή του ηλικία στην ανατολική πλευρά του Ιορδάνου ασκηθής τριάκοντα σχεδόν ολόκληρα χρόνια έκανε μία τομή στο θέμα της προσευχής. Αυτός απαθέστατος και πλήρης Πνεύματος Αγίου Εκκυλίας Μήτρος δεν είχε κανένα πρόβλημα πάθους να νηστεύει τόσο πολύ που ποτέ δεν έφαγε μαγειρευμένο φαγητό, ούτε ήπια κρασί, ούτε έφαγε άρτο ή έλαιον και τα λοιπά όπως γνωρίζουμε, αλλά μόνο τα χορταράκια αυτά και το μέλι το άγριο που είναι και στιφό σε εκείνα τα μέλη και ελαχιστότατο. Δια τούτο, εάν είχε 1,80 λογουχάρι ύψος, ήταν περίπου 40 κιλά. Αυτή η άσκηση που την έκανε, δεν την έκανε για θεραπεία των παθών, αλλά πλήρης Πνεύματος Αγίου είναι προπομπός και θα λέγαμε να ανοίγει θύρα ελαίους ως πηξίδα και οδοδείκτης πως εμείς οι εμπαθείς, ο λίγων ή πολλοί, πρέπει να ασκούμεθα διότι έχουμε τόσα πάθη, έχουμε τόσα προβλήματα. Εάν ο παθής νηστεύει, ο εμπαθής δεν θα νηστεύει.
Εάν ο τέλειος προσεύχεται και γονιπητεί και αγρυπνεί και δέεται και οικετεύει δι' αυτόν και δι' αλλήλους και για όλον τον κόσμο, οι άλλοι δεν έχουν ανάγκη τουλάχιστον δια των εαυτών των, αλλά και για αγαπημένα πρόσωπα, μήπως και για όλον τον κόσμο, είναι αυτό που συμπληρώνει το Ευαγγέλιο της αγάπης, να προσευχόμεθα υπέρ του σήμαντος κόλλη. Όταν λοιπόν ήρθε ο Χριστός μας εις τον κόσμο και σχηματίστηκε ο πυρήνας των 12 μαθητών, μία ημέρα οι μακάριοι 12 Απόστολοι είπαν εις τον Χριστό μας, «Κύριε, δίδαξον ημίν προσεύχεστε, καθώς και Ιωάννης εδίδαξε εις τους μαθητάς του να προσεύχονται». Άρα λοιπόν η προσευχή διδάσκεται. Πρέπει να διδαχθούμε μερικά μυστικά τεχνάσματα, όχι κόλπα, τεχνάσματα, βοηθήματα από την εμπειρία των μεγάλων αυτών εμπειρών της προσευχής, που θα μας βοηθήσουν να εφαρμόσουμε στη συνέχεια και να εξασκήσουμε την προσευχή που θα είναι θεάριστος για τη θεραπεία των βαθών, δια τη λήψη των αρετών, δια τη λήψη του Αγίου Πνεύματος. Και μία προσευχή που θα είναι ισόβιος, αλλά και αιωνία προσευχή. Προπονούμεθα σε αυτού του είδους την προσευχή από το Τιμίου Προδρόμου και Δεύτερη και μέχρι Δευτέρας Παρουσίας. Ο Χριστός μας λοιπόν τους εδίδαξε το Πάτερ ημών. Είναι μία θεοσύνθετη προσευχή. Είναι κάτι που ακούστηκε για πρώτη φορά εις τον κόσμο από τα Πανάγια Χείλη του Χριστού μας. Το γνωρίζουμε όλοι, το μαθαίνουμε από μικράς ηλικίας, να το αποστηθίζουμε, αργότερα και το πιστεύω, αργότερα και το λέει στον ο Θεός και άλλα προσευχάς. Όμως, μεταξύ του Θεόπτου Μωυσέως και του Τιμίου Προδρόμου παραβάλλεται ένα πρόσωπο που θα αφήνω στη συνέχεια. Είναι ο Άγιος Προφητάνεξ Δαβίδ. Ο άνθρωπος αυτός, μετά τη διπλή αμαρτία του, της μοιχείας και του φόνου, όπως καλώς γνωρίζουμε, για να μην αναλύω αυτό το θέμα, τα τελευταία 12 χρόνια της ζωής του, διότι έζησε 70 χρόνια, 1085-1015 π.Χ., τα τελευταία 12 χρόνια της ζωής του, που τα κάνει με τέλεια μετάνοια, αρχίζει και γράφει τους ψαλμούς, ξεκινώντας από τον 50ο ψαλμό, ως πρώτον απολύτου μετανοίας, με τας λέξεις «Ελέησόν με ο Θεός», κατά το μέγα ελεόσου και τα γνωστά. Ώστε λοιπόν χρησιμοποιεί τη λέξη ελέησόν με, που στην ελληνική γραμματολογία είναι τη πιο συμπεπυκνωμένη λέξη που έχουμε σε όλα τα ελληνικά λέξεις και σήματα. Δεν υπάρχει καμία άλλη λέξη στην ελληνική γραμματολογία πιο περιεκτική, πιο δυνατή, πλέον πλήρης, που τα περικλείει όλα ενταυτό, σούμα, από τη λέξη «ελέησόν με». Η δεύτερη λέξη είναι «σώσον με» ή «σπραχνίστητη» ή «βοήθησον». Αλλά το «ελέησον» τα περικλείει όλα. Λοιπόν, δι' Αγίου Πνεύματος έτσι ξεκινά και λέγει στον αληθινόν Θεόν ο Θεόπτης Δαβίδ, μετανώντας «ελέησόν με Θεός κατά το μέγα έλεος σου». Λοιπόν, δεν απευθύνεσαι για το μικρό έλεος, αφήνεις εις την άκρη το μικρό έλεος και παίρνεις το μεγάλο έλεος. Και ποιον είναι το μικρό έλεος που ζητάς επτάκεθες ημέρας εις την προσευχή σου? Να έχω σώα στα σφρένας μου. Να ελέγχω τον εαυτό μου. Να καταλαβαίνω τι μου γίνεται στο περιβάλλον. Να μην χάσω τον εαυτό μου. Και λέγουν οι άλλοι άλλα αντί άλλων. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Να βλέπω αυτόν τον ωραίον ήλιο και να λέγω, εάν λάμπει τόσο πολύ, τόσο ωραίος να είναι, πόσο μάλλον ο ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός θα λάμπει καρδιακός. Τουλάχιστον ο ήλιος δεν σώζει ψυχάς, ούτε και κάτω του δέρματος φωτίζει. Ο Χριστός, υποστατικός, οντολογικός, σώμα και ψυχή φωτίζει, σώζει και αγιάζει. Άρα λοιπόν, το μέγα έλεος ζητείται από τον Δαβίδ και βρισκόμαστε 1000 χρόνια και πέκαινα π.Χ. Τι να πούμε εμείς που είμαστε στην εποχή της Χάριτος, που όλοι οι πατέρες επιμένουν από όλες τις Ορθοδόξους προσευχάς να επιμένουμε εις την προσευχή του Χριστού μας, επαναλαμβάνοντας το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Δια τούτο λοιπόν οι μαθητές του Τιμίου Προδρόμου
αλλά και η μακάρη.